Γεια σας από το Digital Life. Μπροστά μου έχω το Huawei Deos H1. Είναι το βασικό μοντέλο στην γκάμα της Huawei. Η συσκευή είναι αδερφάκι του Vodafone Smart που κυκλοφορεί φυσικά εδώ και αρκετό καιρό από τη Vodafone. Έχει λειτουργικό Android έκδοσης 2.2. Το interface του θυμίζει πάρα πολύ το H5 και για όσο είναι το H5 Pro. Να πούμε επίσης ότι αντί για 4 πλήκτρα στην πρόσωψη έχει μόνο 3, ένα για το back, ένα για τα υπομενού και ένα για το search δεξιά. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή είναι αρκετά καλά φτιαγμένη, έχει μαλακό λάστιχο στο πίσω μέρος, το οποίο είναι πολύ ωραίο στην υφή. Έχει κάμερα στα 3,2 MP με το ηχείο δίπλα, το οποίο είναι αρκετά δυνατό. Πίσω φυσικά υπάρχει υποδοχή micro USB για φόρτιση και πάνω 3,5 χιλιοστά μαζί με το κουμπί ενεργοποίησης και στο πλάι το κλασικό πλήκτρο της έντασης του ήχου. Η συσκευή είναι στα 528 MHz, ωστόσο είναι αξιοπρεπέστατη. Δεν είναι το πιο γρήγορο κινητό που με πάρει στα χέρια μας. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι για τα λεφτά της, τα 119 ευρώ, η συσκευή είναι αξιοπρεπέστατη. Να πούμε επίσης ότι τα καταφέρνει αρκετά καλά και στην πλοήγηση στο διαδίκτυο. Έχει υποστήριξη flash, οπότε μπορεί να μπει κάποιος σε οποιοδήποτε site θελήσει. Η οθόνη του είναι αρκετά καλή, μπορείτε να τα δείτε και εδώ. Είναι φωτεινή θα λέγαμε, δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην απεικόνηση. Ακόμα και το rendering που συνήθως αυτές οι οθόνες είναι προβληματικό, εδώ δεν έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Βλέπετε εδώ είναι στη μέγιστη φωτεινότητα, φαίνεται αρκετά καλά και η αντίθεση και η φωτεινότητα της γενικά πως είναι. Να πούμε επίσης ότι εκτός από την καλή ποιότητα κατασκευής έχει καλή ποιότητα, προσφέρει μάλλον καλή ποιότητα επικοινωνίας, γιατί έχει καλό ακουστικό και μικρόφωνο, όπως επίσης και καλό σήμα. Νομίζω γενικά ότι 119 ευρώ που κοστίζει δεν θα βρει κάποιος άλλος ανταγωνιστικό μοντέλο σαν και αυτό, και πιστεύουμε ότι αξίζει τα λεφτά του μέχρι cent. Αυτά από το digitallife.gr.